Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Τι υπόθεση έχουμε σήμερα εδώ? Ένας πρώην μαθητής, λένε οι πληροφορίες του ίδιου σχολείου, εξωσχολικός τώρα πια, αλλά τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι χρησιμοποιούσε μαθητή του Λυκείου για βαποράκι, για να περάσει τα ναρκωτικά μέσα στο σχολείο. Τι πληροφορίες έχετε εσείς? Κοιτάξτε να δείτε. Για το συγκεκριμένο περιστατικό ήδη έχουν ανακοινωθεί αρκετά πράγματα, ιδιαίτερα από τις αστυνομικές αρχές. Λοιπόν, εκείνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε μια κοινωνία, μια ευρωπαϊκή κοινωνία, μια ευνομούμενη πολιτεία και έχουμε ένα δημοκρατικότατο σύστημα εκπαίδευσης. Αυτό το σύστημα εκπαίδευσης επιτρέπει όποιον έχει ανάγκη για εκπαίδευση να εγγραφεί στο σχολείο, να μάθει γράμματα, όπως λέει ο λαός μας. Αυτό όμως το πράγμα το αξιοποιούν κάποιοι κακόβουλοι, γράφονται στα σχολιά, δεν μπορεί κανείς να τους απαγορέσει να γραφτούν στα σχολιά και από εκεί βρίσκουν την πελατεία τους εντός εισαγωγικών για οτιδήποτε ελοχεύει κινδύνους για την νεανική ψυχή των μαθητών μας και γενικότερα των νέων. Λοιπόν, τέτοιες περιπτώσεις υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Από την άλλη μεριά, τι κάνει το σχολείο για αυτά? Το σχολείο πολύ λίγα πράγματα μπορεί πριν να κάνει. Πριν περάσουμε στην άλλη μεριά, επιτρέψτε μου λίγο, κύριε Σαβελίδη, δηλαδή εσείς έχετε πληροφορίες, έχετε εικόνα ότι ο συγκεκριμένος 19χρονος δεν είναι ακριβώς μαθητής, είναι δήθεν μαθητής? Έχετε ερευνήσει τι έχει συμβεί με το συγκεκριμένο 19χρονο? Όχι, δεν έχουμε ερευνήσει συγκεκριμένα για το θέμα. Περιμένουμε την αναφορά από την διεύθυνση του σχολείου, τη συγκεκριμένη αναφορά, η οποία θα μας ενημερώσει για όλα τα εκπαιδευτικά ζητήματα που έχουν σχέση με το θέμα. Θέλω να πω, κατά συνέπεια, δεν γνωρίζουμε ακόμη αν πρόκειται για δήθεν μαθητή, όπως εσείς τον περιγράψατε, για να εισχωρήσει μέσα σε ένα σχολικό χώρο. Δεν μπορούμε καν να αξιοποιήσουμε αυτόν τον όρο που λέτε, δηλαδή τον δήθεν μαθητή. Για μας όλοι οι μαθητές είναι μαθητές. Έτσι, δεν υπάρχει δήθεν μαθητής ή μη δήθεν μαθητής. Επειδή αναφερθήκατε... Το αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως έχουμε εκμεύσει από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, κύριε Σαβελίδη, ότι υπήρξε δραστηριότητα και τις ώρες των διαλυμάτων, όπως επίσης γίνεται γνωστό από πλευράς των μαθητών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη δραστηριότητα αυτών των νεαρών ανθρώπων. Στην ώρα, ναι, είναι σε ώρα λειτουργίας του σχολείου και σε ώρα διαλύματος. Δηλαδή κάποιος εκμεταλλεύεται τη λειτουργία του σχολείου για να περάσει μέσα στο σχολείο ναρκωτικά. Είναι πολύ πιθανό αυτό το πράγμα που λέτε. Λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά σας ξαναλέω ότι τα σχολεία τα ελληνικά, και αυτό είναι πολύ σοφό και πολύ δημοκρατικό, είναι ανοιχτό σε κάθε έναν που έχει την ανάγκη της εκπαίδευσης. Όμως υπάρχουν οι κακόβουλοι, οι οποίοι αξιοποιούν αυτό το δημοκρατικό χαρακτηριστικό του ελληνικού σχολείου. Ναι, έτσι, δημοκρατικό λοιπόν, δικαίωμα, ωστόσο, κύριε Σαβελίδη, είναι και το να θεωρούν οι γονείς ότι τα παιδιά τους πηγαίνουν σχολείο σε ένα προστατευόμενο περιβάλλον. Δημοκρατικό σαφώς είναι να λαμβάνεις γνώση, αλλά ο γονιός θεωρεί ότι το παιδί του εκείνη την ώρα βρίσκεται στο σχολείο. Κατά συνέπεια, δεν έχει πρόσβαση σε καμία ουσία. Κοιτάξτε να δείτε. Έτσι δεν είναι? Όπως ακριβώς το λέτε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια καθήκοντα για τους εκπαιδευτικούς, τα οποία τηρούνται σε όλα τα σχολεία της χώρας, όπως γνωρίζω, στο έπακρο. Από την άλλη μεριά, γι' αυτό υπάρχουν οι αστυνομικές αρχές. Οι αστυνομικές αρχές, λοιπόν, επανειλημμένα έχουν ενημερωθεί από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά έχει ζητηθεί και συνδρομή τους και από μένα προσωπικά, και βλέπουμε ότι πετυχαίνουν πολλά. Έτσι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία των διοκτικών αρχών, η οποία εξυγιαίνει κατά ένα μεγάλο μέρος την εκπαιδευτική διαδικασία. Λοιπόν, βλέπουμε λοιπόν. Εσείς δηλαδή ζητήσατε τη συνδρομή της αστυνομίας στη συγκεκριμένη υπόθεση? Όχι. Ας μην προσπαθούμε. Έχετε να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας σε άλλες περιπτώσεις σχολείων που υποψιάζεστε ότι και εκεί γίνεται διακίνηση ναρκωτικών?
Όχι, όχι. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας για την προφύλαξη γενικά των μαθητών μας από όλες αυτές τις καταστάσεις. Ναι. Η αστυνομία περιπολεί και τα βράδια, περιπολεί και τη μέρα γύρω από τα σχολεία, ενδιαφέρεται πάρα πολύ ιδιαίτερα για, μάστιγες όπως για παράδειγμα τα ναρκωτικά ή οι κίνδυνοι από το διαδίκτυο. Δημιουργούμε μαζί με την αστυνομία και το Πανεπιστήμιο προγράμματα τα οποία καταπολεμούν αυτούς τους κινδύνους και προφυλάσσουν τους μαθητές μας και τους γονείς μας. Θέλω να σας πω ότι κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, για ό,τι περνάει από το χέρι μας και εμείς και οι εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε να προσφέρουμε ένα ασφαλές... Κύριε Σαβαλίδη, συγγνώμη, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, έτσι. Από τη στιγμή που αποδεδειγμένα η αστυνομία έχει προχωρήσει σε σύλληψη εξωσχολικού και μαθητή που χρησιμοποιήθηκε ως βαποράκι, πήρε το σακίδιο, το σχολικό σακίδιο με χασίς, να το περάσει μέσα στο σχολείο. Γιατί? Δεν έφυγε με αυτό, καταλαβαίνετε. Και εσείς το πόσο σοβαρό είναι το θέμα. Ναι, και λέτε, ενδεχόμενο να έγινε συνδιαλλαγή από κάγκελα σχολικά. Σε άλλη περίπτωση. Τώρα μιλάμε... Λέτε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Σαν τι εννοείτε δηλαδή? Αν ήταν να το, ξέρουμε εμείς τι θα γίνει, κύριε Σαβελίδη, ίσως να αλλάζαμε και θέση. εμείς εδώ γνωρίζουμε... Ότι... Πιστεύετε ότι έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν σε ένα δημοκρατικό εκπαιδευτικό σύστημα? Γίναν όλα, είναι αυτή τη στιγμή οι δύο αυτοί μαθητές του σχολείου, ενήλικες μαθητές, στα χέρια του εισαγγελέα και των αστυνομικών αρχών. Λοιπόν, ήδη έχουν γίνει όλα όσα προβλέπεται από την νομοθεσία να γίνουν. Οι ενήλικοι μαθητές όμως είχαν δράσει σε ένα σχολείο που υπάρχουν και ανήλικοι μαθητές. Σαφώς. Ναι, μπορούμε να το θεωρήσουμε. Βέβαια δεν έχουμε αποδείξει για κάτι τέτοιο, αλλά μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιθανότητες και γι' αυτό. Από εκεί και πέρα σας επαναλαμβάνω ότι και μόνο που αυτή τη στιγμή μιλάμε για την απομάκρυνση δύο κινδύνων από συγκεκριμένα από τα σχολεία της Μαγνησίας, δύο επικίνδυνων ανθρώπων για τους μαθητές μας, σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας και της εκπαίδευσης. Άλλη έρευνα σε επίπεδο σχολείου, μέσα στο ίδιο, μέσα στην ίδια την εκπαιδευτική κοινότητα, για το αν υπήρξε συμμετοχή άλλων μαθητών σε όλη αυτή τη δράση, με την έννοια ότι έπαιρναν ενδεχομένως τις ναρκωτικές ουσίες. Γιατί γνωρίζετε αν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη αυτό? Ενδεχομένως να έχει γίνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Καταρχάς πρέπει να ξεχωρίσουμε και ένα πράγμα, ότι οι εκπαιδευτικοί ή οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν είμαστε αστυνομικοί, ούτε ανακριτές, ούτε εισαγγελείς. Εμείς είμαστε εντεταλμένοι από την πολιτεία να κάνουμε μάθημα. Είμαστε εντεταλμένοι από δεν την είσαστε πολιτεία... όμως υπεύθυνοι, κύριε Σαβελίδη, για το να είναι ασφαλείς οι μαθητές μέσα στο χώρο τους, το σχολείο να είναι ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά και κανένας, ειδικά στη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου, να μην έχει το δικαίωμα να τους προσεγγίσει? Βεβαίως, και σας λέω ότι η σημερινή μας κουβέντα, λοιπόν, αποδεικνύει ότι πράγματι, με τις συνεργασίες που κάνουμε, με τον τρόπο που παρεμβαίνουμε, όσο μας επιτρέπει η νομοθεσία να παρέμβουμε, δημιουργούμε ένα σχολείο το οποίο είναι ασφαλές για τους μαθητές. Όχι μόνο είναι ασφαλές για τους μαθητές, αλλά αποτελεί και κάστρο προστασίας για τους μαθητές. Το δεύτερο κάστρο οφείλω να ομολογήσω, διότι το πρώτο είναι το ίδιο τους στο σπίτι. Η προστασία, η πρώτη προστασία για τους μαθητές μας πρέπει να παρέχεται από την ασπίδα που λέγεται σπίτι. Πρέπει οι γονείς πρώτα απ' όλα να αφουγκράζονται τα παιδιά τους και να τα προστατεύουν οι ίδιοι από τέτοιου είδους καταστάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, κύριε Σαβελίδη. Αλλά από την άλλη, σχολείο είναι σχολείο. Εγώ θα επιμείνω. Σχολείο είναι σχολείο. Έχετε δίκιο για αυτό που λέτε για την οικογένεια. Αλλά μπροστά σε τέτοια περιστατικά και σε τέτοια φαινόμενα, καλύτερα να μην πετάμε τον μπαλάκι, οικογένεια, σχολείο. Είναι και οι δύο. Και η οικογένεια και το σχολείο. Σας ξαναλέω, το σχολείο δεν είναι ούτε αστυνομική αρχή, ούτε εισαγγελική αρχή. Το σχολείο είναι εκπαιδευτική αρχή και ο στόχος μας είναι να μαθαίνουν γράμματα οι μαθητές. Δηλαδή τώρα με αναγκάζετε να ξαναρωτήσω, κύριε Σαβελίδη, ένας εκπαιδευτικός ο οποίος προστατεύει το χώρο του σχολείου για να μην εισέλθουν εξωσχολικοί και δει κακοποιεί, αισθάνεται εκείνη τη στιγμή ότι είναι αστυνομικός ή εισαγγελέας? Όχι βέβαια, οι εφημερίες που κάνουν οι εκπαιδευτικοί και τις κάνουν πάρα πολύ καλά, πιστέψτε με, το πλησίασμα κάθε μαθητή
που γίνεται από ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, αλλά και τους παιδαγωγούς εκπαιδευτικούς, την διεύθυνση του σχολείου, αποτρέπει τέτοιου είδους πράγματα. Από όσα αποτρέπει, υπάρχει περίπτωση να μην τα καταφέρει, όπως γίνεται και στην κοινωνία μας άλλωστε αυτό. Λοιπόν, να μην τα καταφέρει σε κάποιες περιπτώσεις. Εκεί παρεμβαίνουν οι εξωτερικοί συνεργάτες μας, οι άνθρωποι οι οποίοι δηλαδή στην πολιτεία είναι εντεταλμένοι να διώκουν αυτούς τους κινδύνους που τους μαθητές. Μάλιστα, είσαστε σαφείς. Και πέτυχαν μια χαρά. Εσείς τέλος με αυτή την υπόθεση πέσατε από τα σύννεφα? Είναι κάτι που θεωρείτε ότι μπορεί να συμβαίνει και σε άλλα σχολεία? Κοιτάξτε να δείτε, μόνο τα δελτία τύπου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να παρακολουθήσει κανείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ακόμη περισσότερο, λοιπόν θα δει ότι αυτό το πράγμα δεν είναι άγνωστο από τις σχολικές μονάδες. Όμως προσπαθούμε όλοι να το περιορίσουμε διότι το θεωρούμε μάστιγα. Και πραγματικά πρέπει να περιοριστεί, αλλά με πρώτη ευθύνη την ευθύνη των γονέων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε κύριε Σαβελίδη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.